μια δύσκολη περίοδο για τον ελληνισμό, η νεολαία κλήθηκε και φέτος να αποτίσει φόρο τιμή στους αγωνιστές του 21. Το γαλάζιο και το λευκό χρωματίζουν την Οδό Μητροπόλεως στη Βέρεια. Άρα, δόξα τω Θεώ, βελτιωνόμαστε. Βλέπω άρχισε λίγο το επίπεδο ανεβαίνει, η διάθεση του κόσμου λίγο να ανεβεί, αυτό είναι. Και βλέπουμε, θα προχωρήσουμε. Πιστεύω θα πάμε καλά. Ωραία, ωραία, όλα καλά, όλα καλά. Πώς είδατε την νεολαία? Η νεολαία, ούτε έτσι ούτε γιουβέτσι. Εντάξει, εμείς είμαστε λίγο τις παλιές, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι, εννοείται, σύμφωνα με την ηλικία τους, κάνουν και αυτό που φοράνε, φοράνε κάτι πιο... Πάρα πολύ ωραία. Εγώ και αλλιώς τους μαθητές μου βγήκαν εδώ από τα εκπαιδευτήρια Βέρειας, αλλά και όλα τα παιδιά είχαν παλμό, ήταν πολύ ωραία σε τόσο δύσκολους καιρούς. Την είδα, μια πώς πάντα, μια χαρά είναι η νεολαία. Πολύ καλά πάει. Τι σημαίνει για εσάς 25 Μαρτίου? Τι σημαίνει για μας? Τι σημαίνει για μας? Σημαίνει η αποτείναξη ενός ζυγού από τους... Ελευθερία. Ελευθερία. Κάτι που ακόμα το ξέρουμε. Αυτό, δυστυχώς. Τίποτα δεν τελείωσε. Έχουμε πολύ αγώνα πάντως. Τα καμαρώσαμε και τα χειροκροτήσαμε. Νιώθουμε υπερήφανοι. Πώς είδατε την νεολαία σήμερα? Ωραία η νεολαία, περιμένει από εμάς. Τη λήξη της μαθητικής παρέλασης, τη θέση της απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, παίρνει στρατιωτική μπάντα και ξεκινάει η στρατιωτική παρέλαση. Τιμή και δόξα λοιπόν σε όλους αυτούς που έχουν δώσει τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Μας παραδώσαν μια Ελλάδα ελεύθερη. Μια Ελλάδα που μπορεί να μεγαλουργήσει. Ας ευχηθούμε λοιπόν και ας ελπίσουμε ότι τα ιδανικά που ενέπνευσαν εκείνους τους αγωνιστές του 21 να εμπνεύσουν και τους σημερινούς πολιτικούς που κρατάνε τις τύχες της χώρας στα χέρια τους. Ο καθένας μπορεί να δώσει τον αγώνα του εάν αντιληφθεί τις προτεραιότητες, τόνισε στο μήνυμά της η Δήμαρχος Βέρειας. Σήμερα είναι μέρα αγώνα. Σήμερα είναι μέρα θύμησης.
Σήμερα είναι μέρα ιστορικής μνήμης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει εμείς που διοικούμε έτσι ή αλλιώς σε όποιο επίπεδο να καταλάβουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, να αντιληφθούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα σήμερα και να αγωνιστούμε, να αγωνιστούμε, να αγωνιστούμε. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω, να δούμε καθαρά τι προέχει, να δούμε καθαρά τι πρέπει να δώσουμε για τον κόσμο που υποφέρει, για όλους εμάς που βρισκόμαστε σε μια δεινή κατάσταση. Η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται αγωνιστές και πρέπει να τους έχει όπως τους είχε τότε. Η μαθητιώσα νεολαία της Συμμαθίας παρήλασε μπροστά από το Δημαρχείο, όπου είχε στηθεί η εξέδρα των επισήμων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές δεν έστρεψαν την κεφαλήν δεξιά προς τους επισήμους, ενώ ιδιαίτερα αρνητικά σχόλια απέσπασε η απομάκρυνση των πολιτών που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν κοντά στους επισήμους όπως συνέβαινε άλλες χρονιές, αποκομμένοι από τα κυκλειδώματα της αστυνομίας.